Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το προσωπικό της αστυνομικής διεύθυνσης Δράμα συγκέντρωσε είδη πρώτης ανάγκης αλλά και κυρίως τρόφιμα, τα οποία προσέφερε στο τραπέζι αγάπης που υλοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Δράμα στον Ιερό Ναό των 12 Αποστόλων. Εδώ στους 12 Αποστόλους ενισχύει μετά από πραγματοποίηση συγκέντρωσης από όλο το αστυνομικό προσωπικό της, ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων, ρούχων κλπ. Ενισχύει το συσίτιο της αγάπης που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας εδώ στους 12 Αποστόλους. Η διεύθυνσή μας, όπως γνωρίζετε, πέρα των αυξημένων καθηκόντων της με σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την αντιμετώπιση της υπηρεσιακής καθημερινότητας σε σχέση με τα θέματα τροχέας, ασφάλειας και τάξης, αποδεικνύει ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και συμπαραστέκεται τους άπορους συνανθρώπους μας και καλούμε όλους τους φορείς και να δείξουν την ανθρωπιά τους, να βρεθούμε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας και καθένας από το δικό του μετερίζει να σταθεί δίπλα τους. Ζούμε τις μέρες αυτές μια δύσκολη περίοδο. Ο εφημέριος του Ιερού Ναού των 12 Αποστόλων στην πόλη της Δράμας, ο πατέρας Αναστάσιος, ευχαρίστησε ιδιαίτερα το προσωπικό της αστυνομικής διεύθυνσης Δράμας που συνεχίζει αυτήν του τη δράση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το αστυνομικό τμήμα που κάθε χρόνο μας συγκινεί με αυτή του την καλή ενέργεια, με αυτές τις καλές πράξεις που έχουμε όλοι μας ανάγκη. Άλλος λιγότερα, άλλος περισσότερα, οφείλουμε να σταθούμε ο ένας στον άλλον. Η ένδυα είναι μεγάλη, βλέπετε ότι το χάσμα βαθαίνει και με τη βοήθεια του Θεού αλλά και την δική μας θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε, όχι να επιλύσουμε τα προβλήματα που είναι τόσο μεγάλα, αλλά να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Το προσωπικό της αστυνομικής διεύθυνσης Δράμας προσέφερε ανάλογα είδη και στο ορφανοτροφείο της πόλης.